Ο Βασίλης, ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Μιχάλης, η Άννα, ο Κώστας, ο Γεράσιμος, έτσι. Θα αναλάβουν. Δεν μπορούν τέσσερις άνθρωποι από εδώ και πέρα να καθορίζουν τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία. Αγγέλη, ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο να νομιμοποιηθεί. Άρα λέτε θα τους παραμερίσετε εσείς. Κύριε Οικονομέα, είναι όχι. Είναι πολύ εύκολο να νομιμοποιηθεί η δική μου άποψη ή του Μάκη ή της Άννας ή όχι μέσα από ένα θερμοσυντημένο όργανο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άποψη και γνώμη έχει δικαίωμα να έχει οποιοδήποτε. Μετά τα πρωτοφανή των δύο μηνών με αποκορύφωμα το χτεσινό, οι τέσσερις υποψήφοι δεν νομιμοποιούνται να αποφασίσουν μόνοι τους και άλλωστε πλέον το αντίκτυπο στην κοινωνία είναι τόσο μικρό, πενιχρό, φτωχό, το αντίκτυπο μιας τέτοιας απόφασης. Που δεν καλύπτει ούτε τα όνειρά μας, τις φιλοδοξίες μας, ούτε την αξιοπιστία της παράτασης. Εμείς τι κάναμε, τους δώσαμε την ευκαιρία, όλοι. Αυτή είναι η απάντηση, ένα τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Τους δώσαμε την ψήφι για την κορυφαία θέση στο κόμμα μας. Αυτό δεν κατάφεραν να το υλοποιήσουν. Δεν κατάφεραν να το υλοποιήσουν για κάποιο λόγο που εμένα θα μου επιτρέψει να σας πω το θεωρώ ότι παρέλκει. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έγινε. Τώρα να πάμε την άλλη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε τρεις εβδομάδες ή σε τέσσερις εβδομάδες ή μετά τα Χριστούγεννα. Πρέπει λοιπόν τώρα να αρχίσουν οι καταστατικές διαδικασίες. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις. Ορίστε κύριε Διακομάτη. Και θα κλείσουμε με την κυρία Σπαγκοπούλου. Όχι, θα κλείσουμε. Μια διαδικασία που ξεκίνησε πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτο. Εγώ δεν διαφωνώ, δεν είμαστε δύο και δύο για το συνέδριο. Δεν είμαστε. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν αντιλέγω για το συνέδριο. Το τακτικό συνέδριο έχει προγραμματιστεί το Μάιο. Λαμπρό πεδίο, έκτακτο συνέδριο τον Μάρτιο, γιατί ένα συνέδριο δεν είναι το κάνω. Θέλεις περιφερειακές διασκέψεις. Θέλει δουλειά. Το κάναμε, προσέξτε. Άρα λοιπόν, λαμπρό πεδίο να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να επουλώσουμε όσο δυνατό, δεν είναι εύκολο, το τραύμα που πέσει η παράταξη. Και το Μάρτιο, λαμπρό πεδίο σε όλους. Να αναπτύξει τον πολιτικό λόγο του Αντώναρου, να πει τι απόψει ο Βασίλη. Όλοι. Άρα λοιπόν, να μην πληγώσουμε την παράταξη. Φοβάμαι να μην πούμε άλλοι. Δεν είμαστε κάτω συνεδρίου κανεί, ούτε εγώ ούτε η Άννα, νομίζω και από την δική σου άποψη. Όχι όμω τώρα, να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ένα αυτό. Το δεύτερο, πρέπει να πούμε κουράγιο αδέρφια σε αυτού του ταλαιπωρημένου νεοδημοκράτε που μα παρακολουθούν με αγωνία και μα ρίχνουν και μερικά φάσκελα στην τηλεόραση. Ότι θα πρέπει να καταλάβουν ένα. 41 χρόνια αυτή η παράταξη έχει δώσει μάχες, έχει κερδίσει πάρα πολλές μάχες, έχει χάσει, έχει υποστεί ταλαιπωρία μεγάλη. Δεν θέλω να σου θυμίσω την εποχή των Βροντάκηδων και Φουρτουνάκηδων και τα άλλα και τα άλλα, κύριε Αντώναρε. Στάθηκε όμως όρθια. Μπράβο! Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν. 41 χρόνια γιατί είναι συνειρμοί που κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι ότι μας καταντήσατε εδώ, καταντήσαμε εδώ αυτά, γιατί η αριστερά με τα καμποτάζ και δεν έχει καμιά σχέση. Είναι η μόνη παράταξη που στάθηκε όρθια. Να κάνουμε μόνο μια κουβέντα. Η Ελλάδα δεν στάθηκε. Να κάνουμε μια κουβέντα μια φορά για 40 χρόνια. Εκτός και αν ήρθε από τη μία στιγμή στην άλλη. Στην κατάδια αυτή που είμαστε. Στην αριστεροκουλτούρα. Να την κάνουμε την κουβέντα μια φορά. Λοιπόν, προχωράμε. Και τελειώνω. Πρώτον, πρέπει όλοι άπαντε. Ειδικά για ηλικιωμένους που ξέρουμε και πια με το πει, είναι απαράδεκτο. Άρα λοιπόν, η ΚΕΦΕ να παραιτηθεί, να οριστεί άλλος γραμματέας και πρόεδρος της ΚΕΦΕ και με τον Δημήτρη Σύμφα συμφωνώ απόλυτα με τον Βαγγέλη και όλοι θα συμφωνήσουμε. Όποιος να είναι, αλλά με άλλον, όπως λέει και η Άννα. Και μετά να προχωρήσει η διαδικασία. Λοιπόν, ορίστε, κυρία Σημακοπούλου, μια κουβέντα. Η κουβέντα μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει ενωμένη από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να το συζητήσουμε στο κανάλι σας αυτό. Αλλά η πραγματική κουβέντα, όπου είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε άκρη, ασχέτως με το αν έχουμε διαφορετικές απόψεις αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να γίνει θεσμικά στα όργανα του κόμματος. Παρακαλώ λοιπόν για την άμεση σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, για να δρομολογήσουμε την αποκατάσταση αυτού του πλήγματος που υπέστη η παράταξη. Ήδη ο Αυγενάκη και εγώ και 16 βουλευτές έχουμε κατηγορηθεί. Συντάσσουμε γραφτή. Παρότι δεν το υπέγραψα. Συντάσσουμε μαζί. Ω παρόν σε βάλαμε. Την Πολιτική Επιτροπή λέει ο κ. Σαββαρό. Μα δεν μπορεί να εκλεγεί γραμματέας χωρίς την Πολιτική Επιτροπή. Ναι. Έχετε κάποια πληροφόρηση ή θα παραιτηθεί ο κ. Παπαμπίκος? Υπάρχει. Γιατί έχετε βάλει θέμα τώρα εσεί εκλογή άλλου γραμματέα? Όχι, εγώ θεωρώ ότι αν δεν παραιτηθεί ο κ. Παπαμπίκος. Η σύγκληση τη κοινοβουλευτική ομάδα.
η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του από την πολιτική επιτροπή και θα εκλέξει πολιτική επιτροπή. Η σύλληψη της κοινοβουλευτικής ομάδας, εγώ όταν λέω, εννοώ ειδική συνεδρίαση για αυτό το θέμα και γίνεται από τον πρόεδρο του κόμματος. Για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτός πρέπει να συγκαλέσει. Ο Παπανίκος όμως δεν φέρνει την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Παπανίκος φεύγει από την Κεντρική Επιτροπή. Με θεσμικό σεβασμό πρέπει να έρθει εκεί και να τα πει. Μην ανησυχείς, μην άρχεσαι. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε.